Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι, συντρόφισσες, για την ανώτατη συνομοσπονδία γονέων, συνολικά για τις οργανώσεις γονέων, δεν θεωρούμε ότι τα ζητήματα του σχολικού εκφοβισμού, της βίας, της παραβατικότητας, της κακοποίησης είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Για εμάς το σχολείο δεν είναι απλά ένα κτίριο, είναι το περιεχόμενο της μόρφωσης που λαμβάνουν τα παιδιά μας, είναι όμως και το περιεχόμενο των κοινωνικών σχέσεων που διαμορφώνουν. Και είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται αρκετή συζήτηση, υπάρχει προβληματισμός γύρω από τα ζητήματα της ενδοσχολικής βίας και των φαινομένων του εκφοβισμού και μια σειρά από πραγματικά γεγονότα και περιστατικά, καθώς και προβλήματα που υπάρχουν μέσα στα σχολεία, εντοπίζονται και από εμάς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και θεωρούμε ότι μόνιμα και σταθερά πρέπει να απασχολούν και να γίνονται υπόθεση του γονεϊκού κινήματος. Παράλληλα όμως θεωρούμε ότι δεν πρέπει να διωγγώνονται και να μπλέκονται με στοιχεία υπερβολής στα πλαίσια συγκεκριμένων στοχεύσεων. Πολλοί γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές των μεγαλύτερων ηλικιών προβληματίζονται, ανησυχούν, ψάχνουν απαντήσεις, απαιτούν και σωστά έγκυρη, ολοκληρωμένη ενημέρωση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Εύλογα δημιουργούνται μια σειρά ερωτήματα γύρω από το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού ή του περιβόητου μπούλινγκ. Υπάρχει πραγματικά πρόβλημα στα σχολεία σήμερα και ποιο είναι αυτό? Η επιθετικότητα που εκδηλώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι στη συμπεριφορά είναι ένα σημερινό φαινόμενο? Αυτές οι συμπεριφορές που σε περίοδο κρίσης πολλαπλασιάζονται έχουν καθαρά ενδοσχολικές αιτίες? Ποιες οι πραγματικές στοχεύσεις διαφόρων εκστρατιών, είτε του Υπουργείου Παιδείας ή διάφορων ΜΚΟ, οι οποίες συσκοτίζουν πολλές φορές τις αιτίες του προβλήματος? Τελικά, μπορούν αυτοί που γεννούν τα προβλήματα για την νεολαία, που εντείνουν την επίθεση στη ζωή και στα δικαιώματά της, να είναι και μέρος της λύσης των προβλημάτων? Η σημερινή πρωτοβουλία του ΚΚΕ αποτελεί μια σημαντική συμβολή στο να αναδειχθούν πλευρές και προεκτάσεις. Πιθανά θα ήταν λάθος να επιχειρήσουμε σήμερα να δώσουμε τελικά και ολοκληρωμένα συμπεράσματα ή να κλείσουμε τη συζήτηση. Το αντίθετο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση, ο προβληματισμός, στον οποίο μπορούν να συμβάλλουν με θετικό τρόπο επιστήμονες και εκπαιδευτικοί, το κίνημα των γονιών, φορείς του κινήματος, όλοι όσοι πραγματικά έχουν αγωνία για το μέλλον και την προοπτική των παιδιών μας. Σε έναν από τους ορισμούς που δίνεται για το συγκεκριμένο φαινόμενο, εντοπίζονται τα εξής στοιχεία. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια μορφή βίας με τρία κύρια χαρακτηριστικά: τη συνειδητή επιθετική συμπεριφορά κάποιου, ότι έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα και ότι υπάρχει σαφής διαφορά ισχύως, σαφής υπεροχή φυσικής δύναμης ή κοινωνικής ισχύως του εκφοβιστή θήτη σε σχέση με το στόχο θύμα. Άρα, μιλάμε για συνειδητή επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά με διαφορά ισχύως και προσδιορισμένες θέσεις. Είναι σημαντικό όμως να προσδιορίσουμε και τη θέση του παρατηρητή. Δηλαδή του μαθητή που απλά παρακολουθεί το περιστατικό, μένει παθητικός δέκτης είτε από φόβο είτε από αδιαφορία, είτε γιατί θέλει να κάνει χαβαλέ, είτε γιατί θέλει να το καταγράψει το γεγονός για να γίνει viral, δίνοντας πολλές φορές ακόμα μεγαλύτερη διάσταση στο πρόβλημα. Ξεχωρίζουμε και αυτή τη θέση, γιατί συμβολίζει τον παθητικό δέκτη στην αδικία και πώς αυτή η στάση αποτυπώνεται στην προσωπικότητα των νέων. Τα δύο τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα εν μέσω της κρίσης και της πανδημίας, έχουν μεγαλώσει συνολικά τα προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εμείς οι οικογένειες. Οι παραβατικές συμπεριφορές και πώς αυτές αποτυπώνονται και έχουν αντικειμενική αντανάκλαση και στα παιδιά μας. Οι παραβατικές συμπεριφορές, τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού που εντοπίζονται σε μια σειρά έρευνες με όλα τα ερωτηματικά φυσικά που έχουμε όσον αφορά την πλήρη επιστημονική εγκυρότητά τους, οι νέες μορφές που παίρνουν αυτές, όπως για παράδειγμα ο διαδικτυακός εκφοβισμός, χρειάζεται οπωσδήποτε να μελετηθούν καλύτερα. Θεωρούμε όμως ότι είναι απαραίτητο βασικά να κατανοηθούν καλά οι συνθήκες, το έδαφος μέσα στο οποίο γεννιούνται και αναπαράγονται αυτές οι κοινωνικές συμπεριφορές. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το όποιο πραγματικό πρόβλημα υπάρχει μέσω μιας γενίκευσης που επιχειρείται πολλές φορές μέσα και από ασαφείς ορισμούς. Δεν λύνεται το πρόβλημα με το να βάζουμε τα πάντα κάτω από την ομπρέλα του bullying. Να ταυτίζουμε κάτω από έναν τίτλο ομπρέλα διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές συμπεριφορές που έχουν και διαφορετικά κίνητρα. Οι εκπαιδευτικοί και εμείς οι γονείς γνωρίζουμε ότι τα παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, στην προσπάθεια να κοινωνικοποιηθούν, να βρουν το ρόλο τους στην ομάδα, θα έρθουν και σε κόντρες, σε συγκρούσεις, σε διαμάχες. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των περιστατικών λύνεται από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και των γονιών με παιδαγωγικό τρόπο και μέσα. Μπορούν όμως όλα αυτά να μπουν κάτω από μια ομπρέλα? Και αν ναι, το κύριο ερώτημα που ανακύπτει δεν είναι μήπως ποια είναι η ρίζα του προβλήματος? Οι αιτίες του προβλήματος, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να αναζητηθούν μέσα στην κοινωνία, μέσα στο ίδιο το σύστημα και το σχολικό περιβάλλον, που από την ίδια του τη φύση καλλιεργεί τον ανταγωνισμό, καλλιεργεί την αντίληψη ο θάνατός σου η ζωή μου,
καλλιεργεί την αντίληψη ότι επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού, ανεξάρτητα αν είναι και πραγματικά δίκαιο. Πόσες φορές δεν ακούει ο μαθητής ότι πρέπει να κοιτάς την πάρτη σου, να βρεις έναν τρόπο να βολευτείς ο ίδιος για να μην νοιάζεσαι τι κάνουν οι άλλοι. Και όλα αυτά πολλές φορές αναπαράγονται και από το εκπαιδευτικό σύστημα, με τη μετατροπή του σχολείου σε εξεταστικό κέντρο, βάζοντας τους μαθητές να κυνηγούν επιδόσεις και βαθμούς, τα προσόντα και όχι την ολοκληρωμένη μόρφωση. Η ίδια η μετατροπή της μόρφωσης και της υγιούς κοινωνικοποίησης πλέον σε δεξιότητες σμπαραλιάζει κυριολεκτικά την προσωπικότητα του νέου ανθρώπου. Ταυτόχρονα, το παιδί και η οικογένεια ζουν και υπάρχουν μέσα στην κοινωνία και σε αλληλεπίδραση με αυτή. Οι κοινωνικές σχέσεις δεν είναι απλά εξωτερικό περιβάλλον. Οι κοινωνικές σχέσεις κουβαλάνε μέσα τους κίνητρα, σκοπούς, τις δραστηριότητες, τα μέσα και τους τρόπους για να τα επιτεύξεις. Με μια λέξη, η κοινωνία παράγει τη δραστηριότητα των ανθρώπων που τη συνθέτουν. Η επιθετική συμπεριφορά δεν έχει πάντα την ίδια σημασία, δεν έχει το ίδιο προσωπικό νόημα για εκείνον που την εκδηλώνει. Έχει ιδιαίτερη σημασία η θέση που καταλαμβάνει η επιθετική συμπεριφορά στην πράξη κάθε νέου ανθρώπου. Πρόκειται για μια υπερβολική αμυντική αντίδραση, είναι το αποτέλεσμα μιας έντονης συναισθηματικής φόρτισης ή μήπως αποτελεί έναν αυτοτελή σκοπό και αποκτά ένα αυτοτελές νόημα για την προσωπικότητα. Πόσες φορές ο φοιτητής μέσα στο σχολείο δεν είναι θύμα ουσιαστικά και ο ίδιος εκτός σχολείου στην κοινωνική ή οικογενειακή ζωή, αν το ψάξουμε καλύτερα. Και πρέπει, θεωρούμε, να θέτουμε τα παραπάνω ερωτήματα, γιατί είναι σημαντικό κάθε φορά να διαχωρίζουμε με τι είδους επιθετική συμπεριφορά έχουμε να κάνουμε. Και εδώ είναι φανερό πως στην περίπτωση του σχολικού εκφοβισμού δεν έχουμε να κάνουμε με μια εκδήλωση πρόσχερης συναισθηματικής φόρτισης, αλλά με επιθετική συμπεριφορά με πιο βαθύ και μόνιμο χαρακτήρα. Και εδώ πάλι μπορεί και αυτή η συμπεριφορά να έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και ειδικά με την επίδραση της πανδημίας, φαίνεται ότι έχει αυξηθεί στα παιδιά το επιθετικό άγχος που μεταφράζεται είτε σε βία προς τρίτους, είτε σε βία και προς τον ίδιο τους τον εαυτό. Βλέπουμε δηλαδή πως μέσα στη διαδικασία ανάπτυξης προσωπικότητας, μέσω της δραστηριότητας και μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία διαμορφώνονται τόσο οι ανάγκες, όσο και τα κίνητρα, οι στόχοι της προσωπικότητας που κινητοποιούν τον άνθρωπο και διαμορφώνουν τον προσανατολισμό της προσωπικότητας. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε πως βασική ανάγκη του παιδιού και γενικότερα του ανθρώπου είναι αυτή της αναγνώρισης. Μια σειρά από μελέτες συγκλίνουν ότι η αποστέρηση της ανάγκης των παιδιών για αναγνώριση συνδέεται πιθανά και με την ανάπτυξη επιθετικής συμπεριφοράς. Εκτιμάται επίσης ότι η επιθετική συμπεριφορά του παιδιού μπορεί να σχετίζεται με την απομόνωσή του από τους συνομιλίκους. Μας προβληματίζει λοιπόν η επίδραση των κλειστών σχολείων 2 χρόνια ή αποκοινωνικοποίηση παιδιών και εφήβων. Για παράδειγμα, ας φανταστούμε το αποτύπωμα των κλειστών σχολείων στους μαθητές που η πανδημία με το κλείσιμο τους βρήκε στην 6η Δημοτικού και ξαναβρέθηκαν ουσιαστικά σε σχολικό περιβάλλον ξανά στην 3η Γυμνασίου, έχοντας χάσει 2 σημαντικά χρόνια της προεφηβείας και της μετάβασης από την παιδικότητα προς την εφηβεία, χωρίς συναναστροφές με συνομήλικους στο φυσικό τους χώρο που για τον μαθητή, για κοινωνικές σχέσεις είναι και το σχολείο. Ας προβληματιστούμε. Είναι επικοινωνία ή κοινωνικοποίηση ο ρόλος που παίζουν στην καθημερινότητα των παιδιών και των εφήβων συγκεκριμένες εφαρμογές νέων τεχνολογιών? Τι ρόλο παίζουν τα challenge του TikTok που είναι μόδα στα σχολεία? Πόσο αθώο είναι ποιος τα κατέχει αυτές τις πλατφόρμες και πώς μπορεί και διαμορφώνει τάσεις συμπεριφοράς σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες? Τι πρότυπα δίνει σε ένα νέο άνθρωπο η λογική της κλειδαρότυπας των διάφορων τηλεοπτικών και όχι μόνο σκουπιδιών που βγάζουν στη φόρα την αυστηρά προσωπική ζωή των συμμετοχόντων? Πώς επιδρά η βιομηχανία του θεάματος που προβάλλει την επιθετικότητα και αποθεώνει την ατομική βία του υπερήρωα, του άκρωτου που καθαρίζει τους αντιπάλους? Πόσο αθώα είναι συγκεκριμένα πρότυπα μουσικής που προβάλλουν τη βία, τα ναρκωτικά, τον μισογενισμό? Ποιος θα δώσει λύση? Προβληματιζόμαστε. Όταν παρουσιάζονται, όπως είπαμε, σαν επίδοξοι σωτήρες, αυτοί που καταδικάζουν τους μαθητές και εμάς στη φτώχεια, την ανασφάλεια, στην κρίση, που καλλιεργούν την αρτοκουλτούρα. Αυτοί που με την πολιτική τους αναπαράγουν την ανισοτιμία και τη φυλετική καταπίεση της γυναίκας. Πόσο είναι φυσιολογικό ή μια κανονικότητα ενός συστήματος που σαπίζει για ένα νέο να βλέπει στα social media να είναι ψηλά συστάσεις προβολή σήμερα ότι στο Βέλγιο είναι φυσιολογικό να υπάρχει κόμμα παιδόφιλων ή στην Ολλανδία είναι φυσιολογικό που υπάρχει κόμμα υπέρ των ναρκωτικών? Η αλήθεια, ο ρατσισμός, ο φασισμός, η ξενοφοβία είναι προϊόν μιας περιθωριακής πολιτικής τάσης? Δεν είναι το θερμοκήπιο μέσα στο οποίο καλλιεργούνται και αναπαράγονται και διωγγώνονται και φαινόμενα όπως αυτά του σχολικού εκφοβισμού? Άρα είναι σημαντικό να θέτουμε το ερώτημα και πάνω σε αυτό να σκύψουμε.
Με τι πρότυπα και αξίες μεγαλώνουν και διαπαιδαγωγούνται σήμερα οι νέοι άνθρωποι, σε ποια κοινωνικοπολιτική στιγμή και πώς αυτή επιδρά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Τελικά είναι όλα ζήτημα θεραπείας και επιμορφώσεων, ομιλίες ειδικών, πρακτικές αντιμετώπισης, ψυχολόγοι στα σχολεία. Φυσικά και τέτοιες πρακτικές αντιμετώπισης είναι απαραίτητες. Όπως επίσης είναι αναγκαία και η παρουσία εξειδικευμένων επιστημόνων όπως εμείς διεκδικούμε. Θεωρούμε ότι η παρουσία τέτοιων επιστημόνων δεν είναι αναγκαία για να βρεθεί ο δίθεν περίεργος μαθητής, ούτε για να μάθουν στα παιδιά μας πώς θα είναι φίλοι. Μας ενδιαφέρει μέσα από την εμπεριστατωμένη επιστημονική γνώση του κοινωνικού επιστήμονα να στηριχτεί πολύμορφα το σύνολο της σχολικής ζωής. Και ο κάθε μαθητής, και ο κάθε εκπαιδευτικός, και ο κάθε γονιός. Σε πόσα σχολεία σήμερα υπάρχει ο θεσμός σχολικού ψυχολόγου? Σε πόσα σχολεία λειτουργούν σχολές γονέων? Σε πόσα σχολεία υπάρχει σχολικός φύλακας, ώστε να λειτουργούν και το απόγευμα τα σχολικά προάβλια ως χώρος αθλητικής και πολιτιστικής δράσης των μαθητών, ώστε οι μαθητές και οι γονείς να έρχονται πιο κοντά και να συνυπάρχουν? Πόσα προγράμματα πρόληψης γίνονται οργανωμένα στα σχολεία για τις εξαρτήσεις? Εάν λοιπόν θέλει κάποιος να μιλήσει για βία, πρέπει να κοιτάξει λίγο πιο πέρα. Και μάλιστα κυρίως πέρα από τους τέσσερις τείχους της οικογένειας ή του σχολείου. Γιατί βία είναι μέσα στο σχολείο το ένα παιδί να έχει πρόσβαση σε εξωσχολική στήριξη και το άλλο όχι. Βία είναι να μην μπορείς να πας διακοπές και ο συμμαθητής σου να λέει πόσο ωραία πέρασε το καλοκαίρι. Βία είναι να ζεις το φόβο του κομμένου ρεύματος στο σπίτι και χωρίς θέρμανση και πώς αυτές οι εικόνες αποτυπώνονται στην ψυχοσύνθεση ενός παιδιού. Βία είναι να μην μπορείς να ψωνίσεις από το κηλικείο, να βιώνεις ενδοοικογενειακή βία και να μην υπάρχουν οργανωμένοι και στελεχωμένοι κρατικοί φορείς να απευθυνθείς. Βία είναι να υπάρχουν μαθητές που χρειάζονται παράλληλη στήριξη και να βοηθηθούν στη σχολική τους πορεία και να μην διορίζονται εκπαιδευτικοί. Βία είναι να μην υπάρχουν σχολικοί νοσηλευτές, να στηρίξουν μαθητές με σοβαρά προβλήματα και να αναγκαζόμαστε εμείς οι οικογένειες να βάζουμε διαρκώς τη ζωή των παιδιών μας στο ζύγι, μόρφωση ή υγεία. Βία είναι ένα παιδί να εγκαταλείπει το σχολείο γιατί πρέπει από μικρή ηλικία να εργαστεί. Βία και έγκλημα είναι τα κακοσυντηρημένα και επικίνδυνα σχολεία, με καυστήρες να σκάνε, τα βάνια να πέφτουν, αίθουσες να πλημμυρίζουν και πώς αυτά αποτυπώνονται ότι αυτή είναι μια φυσιολογική καθημερινότητα για την ψυχοσύνθεση των παιδιών μας. Βία είναι το παιδί να τίνει να συνηθίσει ως εικόνα τον πνιγμένο συνομήλικό του στο Αιγαίο. Και όλη αυτή τη βία που προσφέρει στο παιδί και στον έφηβο η ίδια η κοινωνία και η οργάνωσή της, δεν είναι αφύσικο ο νέος να θέλει να την επιστρέψει πίσω. Και κυρίως την εφηβεία, που και αναπτυξιακά είναι περίοδος της αμφισβήτησης, της αυθεντίας, μιας αυθεντίας που πολλές φορές μπορεί να τη βλέπει ο νέος στο γονιό ή στον εκπαιδευτικό. Συνεπώς, η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος δεν μπορεί παρά να βρίσκεται στην αναζήτηση ριζικά διαφορετικών αξιών από αυτές που μας προβάλλουν σήμερα και ταυτόχρονα νομοθετούν και μέσα στα σχολεία. Ενώ το σχολείο είναι συλλογικός χώρος να προβληματιστούμε, αν σήμερα λειτουργεί έτσι. Θεωρούμε ότι στη θέση του ανταγωνισμού πρέπει να μπαίνει η ομαδικότητα, η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη. Να γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, τα παιδιά μας, σε κάθε σχολείο, σε κάθε γειτονιά. Στη θέση του ατομισμού να μπει η συλλογικότητα. Στη θέση της αδιαφορίας για το τι συμβαίνει γύρω μας, η οργανωμένη διεκδίκηση. Και σε αυτή την υπόθεση σημαντικός είναι και ο δικός μας ο ρόλος των γονιών. Μέσα στο σχολείο, συχνά και μέσα στην οικογένεια, μπορεί να ακούγονται ή να δουλεύονται πράγματα που πολλές φορές μπορεί να μην βοηθούν. Πολλές φορές λέμε στα παιδιά μας, για να αντέξεις στη σημερινή σκληρή κοινωνία πρέπει να είσαι και εσύ σκληρός. Σωστό και λάθος ταυτόχρονα. Το ερώτημα είναι σκληρός απέναντι σε ποιον. Γιατί αν σημαίνει μη δίνεις και τόση σημασία σε όση δυστυχία υπάρχει γύρω σου, κοίτα εσύ απλά να βολευτείς και να μην βρεθείς σε αυτή τη θέση, τότε κινδυνεύουμε να διαμορφώσουμε προσωπικότητες με υπερβολικό εγωισμό. Μάλλον το μήνυμα προς τα παιδιά μας πρέπει να είναι ότι για να αντέξεις στη σημερινή σκληρή κοινωνία πρέπει να είσαι ευαίσθητος και διεκδικητικός. Να συμπονάς με τον πόνο του άλλου, να τον βλέπεις σαν ίσο και όχι σαν καημένο. Να κοντοστέκεσαι και να ερμηνεύεις, να προσπαθείς να μπεις στη θέση του, διεκδικώντας το δίκιο. Το δίκιο σου και όχι μόνο το δικό σου, αλλά όλο. Να μάθουν τα παιδιά μας να βάζουν το συλλογικό πάνω από το ατομικό. Να δουν ότι το προσωπικό αυτό συνέστημα εξυψώνονται παλεύοντας για τη ζωή όλων και όχι μειώνοντας τους άλλους. Να δουν ότι πραγματικός μάντας είναι αυτός που μάχεται υπέρ όλων των αδυνάτων και όχι αυτός που χτυπά τον αδύναμο. Και ιδιαίτερα και για μας τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς σημασία έχει και το προσωπικό παράδειγμα. Να βλέπουν τα παιδιά μας έμπρακτα την αλληλεγγύη, το νιάξιμο, το ενδιαφέρον και μέσα από τη δική μας συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και δράση. Οφείλουμε ως γονείς και με τη δράση μας και με τον προσανατολισμό μέσα από τη δράση μας στους λόγους γονέων
στη θέση της καλλιέργειας ενός κλίματος γενικής απειλής για τα παιδιά και τους έφηβους, πραγματικά να προτάξουμε την αντίληψη ένας για όλους και όλοι για ένα. Να εμπνέουμε με τη δράση μας τα παιδιά μας να αγωνιστούν για ένα σχολείο που θα διαμορφώνει ολοκληρωμένους και ελεύθερους ανθρώπους, όπως έλεγε τη μεγάλη παιδαγωγός Ρόζα Εμβριώτη.